ενδιαφέρονται πώς γίνεται το χρήσωμα, θα το κάνουμε με πραγματικό χρυσό 22 καράτια. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς γίνεται και το χρήσωμα με το ημιτασιό χρυσό, που είναι πολύ πιο φθηνό, έτσι. Χρησιμοποιείται κατά κόρο σε πολλές τέχνες και τεχνοτροπίες και κυρίως και στις μικρές τεχνικές, στο mixed media. Λοιπόν, συνήθως θέλουμε μια επιφάνεια η οποία είναι ασταρωμένη ή να έχει τζέσου μια προεργασία. Εδώ δεν είναι τελείως η επιφάνειά μου, για το λόγο για να μην δυσκολευτείτε. Πρέπει να είναι λίγο, να έχει οπωσδήποτε κάποιο τζέσο, κάποιο στόχο ή ένα αστάρι για να μην απορροφήσει την κόλλα μας, το οποίο λέγεται μιξιόν, έτσι. Θα χρησιμοποιήσω μιξιό νερού. Είναι μια πιο, πολύ πιο εύκολη χρήση. Βαρεώνουμε λίγο με νεράκι και ξεκινάμε και το απλώνουμε στην επιφάνειά μας. Με προσοχή να μην κάνει νερά οι πινελιές, με ένα μαλακό πινέλο. Μπορούμε να το χρωματίσουμε λίγο με μια παρσούλα, μια χρωστική πάστα για να βλέπουμε που περνάμε, έτσι. Προστεγνώνουμε λίγο γρήγορα με το θερμοπίστολο για να μην περιμένουμε. Αν στεγνώσει, θα δείτε ότι κολλάει το δάχτυλό μας επάνω. Χρησιμοποιούμε μιξιόν, συγκεκριμένα νερού, έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε 3 ώρες ή 12 ώρες. Είναι λίγο πιο δύσκολη τεχνική, γιατί χρυσώνουμε μετά από 3 ώρες ή 12, ενώ στο νερό χρυσώνουμε αμέσως μόλις στεγνώσει. Οι μιξιόν χρησιμοποιούμε στον ντεκουπά, στις μικρές τεχνικές, στα φιλμ παράδειγμα, όπως είχατε δει εχθές σε μια επίδειξη που κάναμε. Είναι πολύ πιο ισχυρή. Δεν κάνει για χρήσωμα με φύλλα χρυσού ή μητασιών χρυσού. Για το λόγο ότι, όπως βλέπετε, το πραγματικό χρυσό
ποσό είναι 22 καρατίων. Είναι σε χαρτάκι επάνω κολλημένο. Θα κολλήσει το χαρτάκι μας και δεν θα βγει, θα γίνει ζημιά. Είναι το χρυσό, το μικρό λεγόμενο της αγιογραφίας, έτσι. Πάει σε εικόνες, σε ναούς, αλλά επίσης χρησιμοποιείται και διακόσμηση, ας πούμε, τύπων, επίπλων ή άλλων αντικειμένων. Λοιπόν, το μιξί μας είναι έτοιμο η επιφάνεια. Την ελέγχουμε, κολλάει το δάχτυλο μας επάνω. Δεν πρέπει να έχει νερά, έτσι. Να μην υπάρχει σημείο να είναι βρεγμένο. Που ξεκινάμε πιάνοντας το χρυσό πάντα από την άκρη. Όχι μέσα στο χρυσό μας την επιφάνεια. Τοποθετούμε απαλά επάνω και το στρώνουμε σιγά σιγά από τη μέση προς τα έξω. Τραβάμε το φυλλαράκι και όπως βλέπετε ξεκινάει το χρυσόμα μας. Συνεχίζουμε δίπλα. Μπορεί το ένα φυλλαράκι το χρυσό λίγο να κουμπίσει, να περάσει λίγο μέσα στο άλλο για να μην αφήσει κάτι αχρήστοτο. Αλλά και να μείνει κάτι αχρήστοτο δεν μας πειράζει, μπορούμε να κάνουμε παλωματάκι, βέβαια πριν βερνικώσουμε, έτσι. Τα κομματάκια αυτά χρησιμοποιούμε αργότερα για τα συμπληρώματα μας, δεν τα πετάμε. Δεν είναι υπερβολικά ακριβό το υλικό, έχει 25 φιλαράκια και στοιχίζει και στα 30 ευρώ το δεκάδιο. Είναι πάρα πολύ λεπτό, έτσι όπως βλέπετε. Συνεχίζουμε στο δίπλα θέση. Καλό είναι να το κάνουμε τετραγωνάκι τετραγωνάκι, να έχει σειρά. Αφήσει κάποια κενά. Αν δεν μπορούμε να σηκώσουμε το φυλλαράκι, το χαρτάκι μας το φυσάμε, δεν θα σηκωθεί μια κουλά. Πάντα από το κέντρο προς τα έξω, κοιτάμε να μην πατήσουμε την επιφάνεια του χρυσού μας. Κάνουμε για τελευταίο συμπλήρωμα. Σώσει τα φαρδιά σημεία. Πάμε τώρα να κάνουμε τα κομματάκια που έχουν μείνει αχρήστοτα, οι γονίτσες. Στο οποίο όπως θα δείτε είναι πολύ εύκολο, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να φάνει κάτι πάλωμα. Σχεδόν έχουμε τελειώσει. Ένας τρόπος να το πατήσουμε πλέον, αφού έχουμε τελειώσει την επιφάνειά μας, δεν προχωράω στο υπόλοιπο για να μην καθυστερούμε. Είναι με βαμβάκι. Αυτό θα το έκανα αν δεν είχε σταματήσει το μιξιόν λίγο παραπέρα, τώρα θα κολλήσει το βαμβάκι επάνω στο μιξιόν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ μαλακό βιτεξάκι. Έτσι. Στην αρχή να το πατήσουμε, χαλαρά. Πολύ χαλαρά με μια καθαρή επιφάνεια
προσέχουμε μόνο μην πάει στις άκρες και μας κολλήσει πάνω στο μιξιόν το λαμπάκι. Βλέπω αν το τρίψουμε ελαφρά, θα γυαλίσει κιόλας. Το καθάρισμα μπορεί να γίνει και με ένα μαλακό πινέλο, σαν και αυτό, στεγνό βέβαια έτσι και καθαρό. Είμαστε έτοιμοι. Η επιφάνεια δεν είναι τέλεια, δεν είναι επιφάνεια αγιογράφησης, γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό, για να σας δυσκολέψω λίγο στο αποτέλεσμα. Είναι μια επιφάνεια, ας πούμε, χοντρικά σταρωμένη, έτσι. Τώρα, από εδώ και πέρα, που είναι αρκετά ευαίσθητο σαν υλικό, στο δείχνω που κάνω τη γωνία, δεν επιδέχεται δηλαδή πολλά πιασήματα με το χέρι, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει ένα βερνίκι επάνω. Συνήθως προτιμάμε, βερνίκι διαλύπου. Μπορεί να μπει και νερό. Έτσι. Και προτιμάμε να βάλουμε δύο χέρια, ώστε να στο πρώτο χέρι βερνίκι να μπει και δεύτερο. Δεν θα το κάνουμε τώρα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Χρειάζεται προσοχή, μαλακό πινέλο. Και σε σπρέι ακόμα μπορεί να γίνει, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε σπιριδοβάσια γιατί μυρίζει για ευνόητους λόγους. Οπότε έχουμε αυτή την επιφάνεια. Έτσι. Είναι αρκετά απλό, απλώ θέλει λίγο εξάσκηση. Κάνω να του φοβήσει λίγο το υλικό, λίγο το πέρασμα, το μίξο, το στρώσιμο. Θέλει λίγο εξάσκηση, αλλά βγάζει πολύ μόνο αποτελέσματα. Ίσως σε κάποια άλλη έκθεση δείξουν διακοσμητικά, δηλαδή ζωγραφική με την κόλλα και πάνω χρύσωμα, η λεγόμενη χρυσοκοντιλιά, έτσι. Είναι τρομερά εντυπωσιακό. Είναι λίγο εξειδικευμένο όμως, έτσι, τουλάχιστον για αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Έχουμε κάποια απορία. Ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι. Σαφώς. Καλή ερώτηση. Ναι. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε πριν το χρήσωμα διάλειμμα από μαλάκας. Ο λόγος είναι για να μονώσουμε την εστοκαρισμένη επιφάνεια. Εδώ όμως τι γίνεται. Επειδή ο στόχος, τώρα εσείς μιλάτε σαν εφαρμογή στην αγιογραφία, έτσι. Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ έδειξα μια πιο εύκολη τεχνική και πάνω σε τζέσο. Έτσι, τζέσο ακριλικό το οποίο δεν χρειάζεται να μεταφέρει, δεν απορροφάει. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά σε περίπτωση αν θέλουμε, αν αγιογραφούμε, είναι καλό να δούμε μια βομαλάκα πάνω από το σημείο που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά μόνο πάνω από εκεί, το οποίο μονώνει το στόχο μας για να δεχτεί το μιξιόν μετά. Δεν απορροφάται μιξιόν, έτσι. Τώρα, πάνω από το χρυσό, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί βομαλάκα, διάλειμμα βομαλάκας, έτσι, όχι σε στερεά μορφή. Και μετά βερνίκι, αλλά ίσως πλέον δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Καθούμε σε διαδικασίες, δύο διαδικασίες. Δίνουμε απευθεία στο βερνίκι και λύγει το θέμα. Είναι λίγο πιο γρήγορο και πιο εύκολο. Και δεν μας επηρεάζει γιατί η ξαρτιά από μαλάκα είναι μια κυτρινίλα. Εγώ θα προτιμούσα απευθείας βερνίκι, γιατί παρεμβαίνει η γομαλάκα επάνω στο χρυσό και μετά το βερνίκι. Ενώ το βερνίκι είναι πολύ πιο ισχυρό, είναι απευθεία στο χρυσό επάνω. Δηλαδή στα έπιπλα παράδειγμα, που είναι βαριά η κρίση, είναι απευθεία βερνίκι επάνω στο χρυσό. Έτσι. Είναι πλέον βιομηχανική εφαρμογή. Η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον, έτσι, δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι πολύ νεόνιο. Όπως και το χρήσωμα, είναι μια τεχνική που ιστορικά ξεκινάει αρκετά χιλιάδες χρόνια πριν. Δηλαδή, ό,τι αρχαίος ναός και μάρμαρο υπήρχε στην αρχαιότητα ήταν χρυσωμένο με φύλλα χρυσού. Με παρόμοιο τρόπο, όχι ακριβώς ίδιο, αλλά παρόμοιο, χρυσογραφισμένο, έτσι. Με το κελό φυφταρί το βλέπουμε λευκό εμείς, αλλά σε αναπαραστάσεις, αν δείτε,
ήταν όλα χρυσόμενα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και όχι μόνο, και στο τελευταίο ξαναπάρατος που έχει έξω, έχει όλους τους τελευταίους, αν δείτε πως ήταν κάποτε, είναι όλα χρυσόμενα. Τα πάντα. Δεν υπήρχε λευκό μάρμαρο στα αρχαιότητα. Έτσι. Παρακαλώ. Ήταν όλα χρυσωμένα και ζωγραφισμένα, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Κάποια άλλη πορεία. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε μέσω της εταιρείας σε διάφορα μαγαζιά Ζέκο. Είμαστε επίσης εισαγωγή στο κουφό. Και αντιπρόσωποι του οίκου Έιτσιγκερ, η Αλίου Κροκοδηλάκη, και τα γαλλικά είναι επίσης εταιρεία στο Ζέκο. Και την ομοιχονιμία Θεοφάνης The Greek, ο Έλληνας. Έτσι, από τους κυριότερους και σημαντικότερους αγιογράφους, ζωγράφους και ο δάσκαλος του Ρουβλιού. Έτσι, και ο δάσκαλος της Ορθόδοξης Τέχνης στη Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.